Πολλές όμως προεκτάσεις. Ο Χρύσανθος Τσουρούλης είναι κοντά μας. Χρύσανθε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και παρενέργειες. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να συζητήσουμε για να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί τουλάχιστον εγώ είμαι σε σύγχυση. Δεν καταλαβαίνω ποιος θα μετέχει με ποιον, με ποια φανέλα, τι θα εκπροσωπεί και πώς θα το εκπροσωπεί. Εξηγούμε. Αύριο ακούσαμε από την εκλεκτή συνάδελφο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συνάντηση με τον κύριο Βέμπερ, τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής ομάδας, για να συντονιστεί με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ούτως ώστε να πάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όταν λοιπόν θα ενημερώνει τους ομολόγους του, τους αξιωματούχους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα το κάνει σε συμφωνία με την κυρία Ανίτα Δημητρίου? Και αν είναι σε συμφωνία με την κυρία Ανίτα Δημητρίου, γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι υπεύθυνη αντιπολίτευση? Αυτό εγώ τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς γίνεται να συμφωνείς και να αντιπολιτεύεσαι ταυτόχρονα? Είτε είναι σε συμφωνία, ανήκουν στο ίδιο μεγάλο ευρωπαϊκό κόμμα, είτε είναι σε διαφωνία και ο Δημοκρατικός Συναγερμός τοποθετείται στην αντιπολίτευση, παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Βέμπερ και του λέει: κοίταξε, ο εκπρόσωπος της Κύπρου είναι η κυρία Δημητρίου. Έπειτα, είναι και κάτι άλλο. Οι πολίτες έχουν απέτηση πια να τα λέμε τα πράγματα απλά και ξεκάθαρα. Έχουν κουραστεί να λέμε και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι και λίγο πράσινο και λίγο μπλε. Γιατί βολευόμαστε όλοι. Γιατί συμμετέχει ο κύριος Χριστοδουλίδης στις διεργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος? Θα έλεγε κάποιος, υποψιάζουμε ότι είναι και το δικό του αφήγημα, ότι είναι κυρίαρχη ομάδα στα ευρωπαϊκά σαλόνια και άρα συμφέρει στην Κύπρο. Απαντώ. Μα και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές δεν είναι κυρίαρχη ομάδα, δεν έχουν ηγέτες? Δεν θα ήταν μεγαλύτερο το κέρδος της Κύπρου αν συμμετείχαμε και με την κυρία Δημητρίου και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στους δύο μεγαλύτερους πολιτικούς σχηματισμούς? Ας το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο το θέμα. Η εταίροι του κυρίου Χριστοδουλίδη στη συγκυβέρνηση πώς νιώθουν? Ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Σιζόπουλος, οι οποίοι έχουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά κόμματα, είναι οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες και οι Ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι. Πώς αισθάνονται όταν ο ηγέτης της συμμαχίας που διοικεί την Κύπρο, που ηγείται της κυπριακής πολιτικής κοινής, θα μετέχει σε μια άλλη πολιτική ομάδα? Οι πολιτικές ομάδες στην Ευρώπη, με το φτωχό μου μυαλό, υποψιάζομαι ότι δεν είναι εστιατόρια στα οποία πας και παραγγέλνεις à la carte. Έχουν μια συγκεκριμένη ατζέντα. Ας πούμε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει πολύ συγκεκριμένη θέση στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ξεκάθαρη θέση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ, έχει ξεκάθαρη θέση στα μεγάλα οικονομικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη αλλά και την Κύπρο. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, οι συνεταίροι του κ. Χριστοδουλίδη νιώθουν άνετα ο Κύπριος πρόεδρος να μετέχει με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα? Ο κύριος Βέμπερ από την άλλη νιώθει άνετα να μετέχει ένας ηγέτης ο οποίος εκπροσωπεί δυνάμεις που πάντως δεν αντικατοπτρίζουν τις θέσεις και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος? Και βέβαια τα ευτράπελα δεν σταματούν εδώ. Έχει και συνέχεια η όλη ιστορία. Γιατί, ναι, συνέβαινε και στο παρελθόν θα μου πούν κάποιοι. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν γίνει εξαιρετικά σοβαρά. Τι εννοώ πάλι? Εννοώ ότι ο κ. Χριστοδουλίδης αύριο μεθαύριο θα αναγκαστεί να απουσιάσει, όπως απουσιάζει και τώρα. Όταν θα προεδρεύει η κυρία Δημητρίου του Υπουργικού του Συμβουλίου, θα ελέγχει τις συνεδρίες από πριν ο κ. Χριστοδουλίδης για να μην είναι θέματα στα οποία θα του κάνει αντιπολίτευση? Και αν είναι θέματα στα οποία θα του κάνει αντιπολίτευση, θα παίρνει τηλέφωνο τους υπουργούς και να τους λέει τι να λένε και τι να μην λένε στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου? Γιατί πιθανόν να τα πάρει η κυρία Δημητρίου μετά και να κάνει υπεύθυνη αντιπολίτευση με τα ζητήματα στα οποία προείδρευσε του Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο όμως κάνει υπεύθυνη αντιπολίτευση? Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πού πάμε. Πού πάμε? Και βέβαια είναι και αυτό που περιέγραφες. Λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μα θα μετέχω μόνο εγώ και δεν θα μετέχουν οι υπουργοί μου.
Δηλαδή θα μετέχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά οι υπουργοί του δεν δικαιούνται να μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα μετέχουν κάπου αλλού ή δεν θα μετέχουν καθόλου, στερώντας και της Κυπριακής Δημοκρατίας τη δυνατότητα να μετέχουν στις διεργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις παρασκηνικές διεργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πού θα τοποθετείται η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη? Με την μεγάλη ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με την μικρότερη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, με την πιο μικρή των Φιλελευθέρων? Δεν γίνεται έτσι. Και γενικά δεν μπορεί η πολιτική ηγεσία να πολιτεύεται έχοντας στο μυαλό τι την συμφέρει να κάνει στις επόμενες εκλογές. Στο μυαλό, κυρίαρχη σκέψη, πρέπει να είναι τι συμφέρει στις επόμενες γενιές. Ποια είναι η θέση ή οι θέσεις που θα εκφράσω ώστε η ζωή των επόμενων γενεών να γίνει καλύτερη στον τόπο μας? Οι επόμενες εκλογές, είτε αυτές είναι το 24 ή το 28, δεν αφορούν κανένα αυτή την ώρα. Έτσι. Γιατί πίσω από όλο αυτό υπάρχουν αυτές οι σκέψεις, νομίζω, αυτά τα πιο κίνητρα. Καθαρά δεν μπορούσαμε να το πούμε στους συμπολίτες μας. Και βέβαια, για να καταλήξω με αυτό που συζητούσατε πριν, αναμένω από τον Κύπριο Πρόεδρο, έτσι, ότι αύριο το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να θέσει τους Ευρωπαίους πρώτων ευθυνών τους. Γιατί ο Τούρκος κατοχικός ηγέτης, για τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν αναφέρομαι, ήρθε σε ένα ευρωπαϊκό έδαφος, στο οποίο έχει 40.000 κατοχικό στρατό και έκανε μια παράνομη επίσκεψη. Σε αυτό δεν οφείλει να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αρμόδια όργανα? Και για να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό είναι να πει και μια κουβέντα, μισή κουβέντα, εγώ θα είμαι ικανοποιημένος, και η Ελλάδα. Η Ελλάδα πού είναι σε αυτή την ιστορία? Επαναλαμβάνω, πάντως, είναι αύριο και εγκύτρια δύναμη η μητέρα Ελλάδα. Ναι. Πού είναι σε αυτή την ιστορία? Και για να κάνουν κάτι οι Ευρωπαίοι, δεν πρέπει να ψελίσει μισή κουβέντα και ο κύριος Μητσοτάκης, αν θα είναι εκεί? Πάντως σήμερα ο κύριος Ερντογάν είπε για τη μητέρα πατρίδα της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου, την οποία θα στηρίξει με όλα τα μέσα. Οπότε, ονοήτο. Από την άλλη, θα είναι αύριο μια χρυσή ευκαιρία ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου οι ηγέτες και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών κρατών να τοποθετηθούν για τα σημερινά. Να βρεθούν ενώπιον των ευθυνών. Αλλά για να το κάνουν, πρέπει να κάνουμε πρώτα εμείς αυτό που πρέπει. Μην περιμένουμε άλλους να το κάνουν πριν από εμάς. Για μας. Αυτά τελειώσανε. Σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθε.